Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Άλλη μια ηλιόλουστη μέρα, δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου. Πραγματικά, το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν θέλουμε που δεν είναι λόγο να βρέξει. Κάτσε λίγο να μας ματιάσουμε. Τα πήρες όλα πρωί-πρωί. Ωραίες δεν είμαστε σήμερα. Α, χρωματικά, λες. Ναι, χρωματικά. Δεν κάνουμε ωραίο χρωματικό μπλοκ. Χρωματική παλέτα, ναι, ωραία. Θυμίζει λίγο μια επώνυμη εταιρεία ρούχων, να μην κάνουμε διαφήμιση πρωί-πρωί. Αλλά είμαστε ωραίες. Ναι, μια χαρά. Επιμένουμε εμείς έτσι χρώματα ωραία, να φτιάξει και η διάθεση όμως. Γι' αυτό τα βάλαμε, για να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν είναι όλα μαύρα. Και επιτέλους αυτή η κινητολογία και η καταστροφολογία πρέπει να σταματήσει. Θα πάρει μήνες να συνέλθουμε από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή δεν συνεχίζεται. Ότι πρέπει να μας παίρνει από κάτω. Σε καμία περίπτωση. Όχι, το λέω αυτό γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και ακούς τους αντιπάλους. Εδώ ο κύριος Παπαπέτρος, ας πούμε, που είναι ο αντίπαλος του Αχιλλέα Μπέου και θέλει ο ίδιος να έρθει στην εξουσία. Τον ακούς και λες να αυτοκτονήσω τώρα, να το αφήσω για αργότερα, να μεταναστεύσω οπωσδήποτε σε άλλη πόλη, είναι σίγουρο. Μην κινδυνολογούμε. Μην καταστροφολογούμε, γιατί μόνο κακό κάνει στην πόλη μας. Και στην ψυχολογία. Και στην ψυχολογία. Γιατί πραγματικά είναι στη χειρότερα της αυτή η ψυχολογία. Είμαστε πόλεις οι οποίες παλεύουμε πραγματικά να σταθούμε στα πόδια μας. Είτε είσαι πλημμυροπαθής, είτε απλά παρατηρείς τι γίνεται δίπλα σου. Δεν μπορείς να μην σε έχει επηρεάσει αυτό όλο που συμβαίνει στη Θεσσαλία. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να απαιτούμε Χριστούγεννα που έρχονται να έρθουν τουρίστες στην πόλη μας και να βγαίνουν και να λένε δηλητήριο το νερό του Βόλου και το ένα και το άλλο. Όχι, εντάξει. Θα σταθούμε ξανά αυτό στα πόδια μας. Αυτό είναι μια δυσφήμιση που δεν χρειάζεται ούτε ο Βόλος ούτε καμία πόλη. Προφανώς έχει γίνει ζημιά, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είμαστε στη 13η μέρα και η σκόνη και η λάσπη που καταπίνουμε σε καθημερινή βάση βολιώτες είναι απίστευτοι. Ήδη έχουν αρχίσει προβλήματα με το αναπνευστικό, βήχουμε κάθε ένα λεπτό. Αλλά ρε παιδιά, θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας, μην κάνετε έτσι. Και δόξα τω Θεώ, εναντίον του κυρίου Μπέου μπορείτε να βρείτε πολλά να πείτε. Αλλά όχι και έτσι. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Ειδικά τώρα, όντως είμαστε προεκλογική, πριν δεν το έχουμε καταλάβει. Εσύ, πόσο, 2,5 εβδομάδες είναι. Να. Ούτε καν 3. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κάποιοι έχουν και δίκιο με την έννοια ότι έχουν τυπώσει τις κάρτες τους, έχουν κάνει την προεκλογική τους τέλος πάντων προετοιμασία. Δεν μπορούν. Πού να πάνε. Εν τω μεταξύ, τέτοια περίοδο τώρα, αν δεν είχαμε τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, ξέρεις τι ρεπορτάζ θα κάναμε. Εγγένεια εκλογικών κέντρων, περιοδίες, τέτοια θα κάναμε. Θα είχαμε καλεσμένους φυσικά εδώ. Θα είχαμε καλεσμένους, σίγουρα. Βέβαια, που θα έχουμε γίνει. Από την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω θα ξεκινήσουμε. Και αυτό θα γίνει γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Η ημερομηνία είναι συγκεκριμένη, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε και αυτό να το παραβλέψουμε. Και θεωρώ ότι και κάποιοι αδικήθηκαν με την έννοια ότι κάποιοι αιρετοί μπορούν και βγαίνουν και μιλάνε όλες αυτές τις ημέρες και βεβαίως λόγω των πλημμυρών. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν φωνή γιατί είναι και αυτός ο εκλογικός νόμος που λέει ότι μία φορά μπορείς να βγεις και να μιλήσεις τηλεοπτικά, πάντοτε μιλώ. Και αυτό είναι λίγο άδικο για κάποιους. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία από την ερχόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και τις εκλογές, να τους δούμε, να τους ακούσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει κάτι. Η ημερομηνία είναι γνωστή, θα γίνουν εκλογές, οπότε κάποια στιγμή θα μπούμε και έτσι σε μια σχετική κανονικότητα, γιατί εσύ είπες μήνες, εγώ λέω χρόνια, απλά μήνες για να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Όχι, μήνες για να επανέλθει η κανονικότητα, για να ξανασταθεί και να ξαναγίνει η Θεσσαλία έτσι όπως ήταν πριν. Μπορεί να μην ξαναγίνει και ποτέ. Δεν θα γίνει. Εντάξει, είναι και αυτό το θέμα. Τρίτη σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, και σε διέκοψα πριν που έλεγες για τον καιρό, είπες ήλιος στη Λάρισα. Ήλιος, ναι, ηλιοφάνεια, πολύ ωραία μέρα. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε έναν ήλιο, αν και τις πρωινές ώρες και τις βραδινές, ένα ζακετάκι το θες. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει καθόλου γιατί ήταν τέτοιος ο καύσωνος φέτος το καλοκαίρι. Καλά, ναι. Με ταλαιπωρήσει τόσο πολύ εμένα δύο φορές σε σχέση με κάποιους άλλους, αλλά καλά είναι, μια χαρά καιρός είναι. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας, μην ξεχνάς ότι κάποιοι κάνουν καλοκαιρινές διακοπές τώρα. Mm-hmm. Και έχουμε και τουρίστες. Μιλούσα με έναν επιχειρηματία από τα Μεσάγκαλα. Έχει ακόμη τουρίστες και αναγκάζεται ο άνθρωπος και τους μεταφέρει σε άλλες παραλίες γιατί δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο.
Έτσι. Η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές. Θα είχαμε τουρισμό και στο Πήλιο μας, το πανέμορφο Πήλιο, που είναι κατεξοχήν ο Σεπτέμβρης, μήνας έτσι διακοπές για αποδράσεις. Ειδικά εκεί η Μακρινίτσα γεμίζει κάθε Σεπτέμβρη. Φέτος δεν τα καταφέραμε. Του χρόνου, παιδιά, του χρόνου. Εντάξει, να είμαστε καλά και ο χειμώνας μπροστά είναι. Είμαστε γιατί η Θεσσαλία έχει και χειμερινό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό. Οπότε θεωρώ ότι γίνονται άλματα, ούτε καν βήματα. Οι επιχειρηματίες νομίζω ότι θα σηκώσουν πολύ γρήγορα κεφάλι. Ο ένας βοηθά τον άλλον και αυτό είναι συγκινητικό. Τα επιμελητήρια, οι συνδέσμοι θεσσαλικοβίου μηχανιών. Όλοι δηλαδή είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται και μεταξύ των επιχειρηματιών. Πώς μπορεί ο ένας να στηρίξει τον άλλον, αφιλοκερδός, εταιρείες μεταφορικές που λένε εδώ είμαστε ό,τι μπορούμε να μεταφέρουμε δωρεάν. Είναι απίστευτη αλληλεγγύη. Επειδή συνεργάζομαι με το Επιμελητήριο Μαγνησίας, δεν μπορείς να φανταστείς οι δωρεές που υπάρχουν από όλους τους επαγγελματίες. Από πού θέλεις να σου πω? Λακωνία, Κρήτη, ναι. Λέσβο, Λασίθι, Κρήτης. Από παντού έρχονται συνεχώς προσφορές. Η αναπτυξιακή γερμανική τράπεζα, η Credit Bank επίσης, η ProCredit Bank έχει απίστευτες δωρεές που θα μας έχουμε την ευκαιρία να τις πούμε και τις επόμενες μέρες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία νομίζω κινείται γρηγορότερα από το γρανάζι της πολιτείας και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οφείλουμε νομίζω να το κάνουμε αυτό. Φυσικά και οφείλουμε να το κάνουμε και μην ξεχνάς ότι και εμείς στη Θεσσαλία έχει στηρίξει άλλες περιοχές είτε από σεισμούς είτε από πλημμυρικά φαινόμενα ή στη Μάνδρα Αττικής, θυμάσαι. Φεύγαν τα φορτηγά εδώ από τη Θεσσαλία για να στηρίξουμε όπου μπορούμε. Σε πυρκαγιές, και στην Εύβοια. Βέβαια, δεν το συζητώ. Από την άλλη, το θέμα είναι όπως λες πολύ σωστά, πού είναι η πολιτεία. Γιατί αυτά τα 6-600 πήγαν σε κάποια λάθος χέρια, δηλαδή όπως έγινε στη Χάλκη και μαθαίνω και σε άλλες περιοχές. Έλα, δεν σε πιστεύω, δεν ξανάγινε. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Αλλά εντάξει, πάμε γρήγορα να είναι και καλά κάνουν να είναι γρήγορα, αλλά να πάνε και σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, ακούω κάποιον που λέει: μα εγώ δεν έχω πλημμυρίσει, δεν έχω πάθει το παραμικρό και μπήκαν 6-600 στο λογαριασμό μου. Και ο γείτονας δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Να ρωτήσω τώρα που είπες για πολιτεία. Εγώ είδα χθες τον αγοραστό στην κρεμαστή γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Φωτογραφία το είδα. Φωτογραφία, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Κάτι άλλο θα μου έκανε δήλωση, δεν νομίζω. Ναι. Φωτογραφία στην κρεμαστή γέφυρα. Η κρεμαστή γέφυρα υπάρχει. Ένα τμήμα της έχει πέσει. Ένα τμήμα της έχει πέσει. Μα και τι πήγε στο υπόλοιπο τμήμα που δεν έχει πέσει να βγάλει φωτογραφία? Ξέρεις, με τη συγκεκριμένη γέφυρα υπήρχε το εξής. Ήταν ορφανή εντός εισαγωγικών. Ποιος θα τη φτιάξει? Όχι ο ένας να ανοίξει σε μένα, όχι ο άλλος να ανοίξει σε μένα. Δεν θα τη φτιάξει ο αγοραστός. Θα τη φτιάξει, ναι. Αυτό λέω ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε αυτό το ποιος θα τη φτιάξει τη γέφυρα. Βρέθηκε αυτός που έβγαλε τη φωτογραφία. Ναι, ναι. Ε? Ναι, αυτός που φωτογραφήθηκε αναλαμβάνει και την ευθύνη. Τι μόνο για τη φωτογραφία πήγε εκεί. Τι λες? Μόνο για τη φωτογραφία πήγε εκεί, δεν νομίζω. Για να ανακοινώσω ότι θα τη φτιάξει. Τι, έτσι, ναι. Έτσι. Αν και πολλά νιόπαντρα ζευγάρια πηγαίναν εκεί για φωτογράφηση. Ναι. Παλιά. Πώς το συνδύεσαι τώρα αυτό? Ε? Τι θες να πεις, πώς το συνδύεσαι τώρα αυτό? Όχι, λέω, ξέρω εγώ. Πάντως, να λέμε ότι και μια αλήθεια, είναι τραγική κατάσταση τα Τέμπη. Στην Αγία Παρασκευή όλοι μας την έχουμε επισκεφθεί την περιοχή, όχι μόνο από την κρεμαστή γέφυρα και αν έχουμε περάσει άπειρες φορές. Και ιδιαίτερα η Εκκλησία ανυπολόγησε πραγματικά ζημιές. Είναι μνημείο, είναι πραγματικά μνημείο εκεί. Και η επισκεψιμότητα είναι τεράστια. Εγώ θα πιστέψω τον Κυριάκο που δεν πάει πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνει. Δεν είπε ότι θα γίνουν όλα ξανά από την αρχή. Ό,τι χάσαμε θα το ανακτήσουμε. Και από την ώρα που το είπε, είδες τι γίνεται. Τον πιστεύω. Είναι εγγύηση, παιδί μου, άνθρωπος. Μην εγγύηση. Το συζητάς. Εγγύηση για καταστροφές. 2421-031-434 τα τηλέφωνά μας για την Μαγνησία. Για τη Λάρισα 2410-283-741 και φυσικά στο Facebook Πρωινή Ατζέντα και www.astradv.gr για όσους θέλετε να μας παρακολουθήσετε διαδικτυακά. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε γρήγορα-γρήγορα στις εφημερίδες μας και ξεκινάμε, Σοφία, με την Ελευθερία. Και στην καρδιά του πρωτοσέλιδου, η Ευρώπη δίπλα μας. Χθες είχαμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Νικόλα Σμιτ. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ τι μας φέρνουν από την Ευρώπη. Ζητούν ελέγχους για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Έχουμε και άλλο πρόβλημα στατικότητας σε δύο πολυκατοικίες στη Λάρισα, Ειρήνη, και θα δούμε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό. Και φυσικά έχουμε ερωτηματικά για το τι γίνεται, όπως ακούσαμε, για τα χρήματα 6-600 που έχουν λάβει ακόμη και άνθρωποι που δεν είναι πληγέντες, επαναλαμβάνω.
Και αθώοι λέει για το θάνατο 10χρονου από το Γιάτο Πανεπιστημιακό. Και φυσικά έχουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο σήμερα, να πούμε, Ειρήνη, πολύ πολύ σημαντικό, για τις καταστροφές, έτσι, για τις πλημμύρες. Και σε απόγνωση εκατοντάδες επιχειρήσεις, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, βουτυγμένες δυστυχώς μες στη λάσπη. Εφημερίδα Κόσμος, πρώτες πληρωμές για τους πλημμυροπαθείς. Άλλα θέματα της εφημερίδας. Πάνω από 200 πλημμυρομαθείς φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία. Και 1.500... Αυτή τη στιγμή στις πληγείς επιχειρήσεις. Ναι, ναι, μπράβο. Και το ταχύτερο δυνατόν η ευρωπαϊκή βοήθεια, τύπο ο κ. Χατζηδάκης χθες από το Λάρισα, την Λάρισα μαζί με το ΣΜΙΤ, έτσι, τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Εσύ που είσαι πιο νέα, τα βλέπεις κιόλας. Καλά. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Μη πόσιμοι υφυπουργοί, πανικό στο Βόλο από άστοχες δηλώσεις. Θα τα πούμε για την κυρία Αγαπηδάκη στη συνέχεια, που μέσα στη Βουλή είπε ότι καλά, πώς κάνατε έτσι, το νερό δεν ήταν πόσιμο και πριν τις πλημμύρες. Μετά την πήραν από site εδώ του Βόλου και είπαν, α, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, ήταν πόσιμο και μπορεί να είναι και τώρα, λέει, πόσιμο το νερό. Δηλαδή, όχι άστοχη δήλωση το λέει η εφημερίδα, εγώ δεν θα το πω άστοχη δήλωση, είναι επικίνδυνη η γυναίκα. Είναι επικίνδυνη η γυναίκα. Δεν γίνεται, είσαι υφυπουργός υγείας. Δεν γίνεται να λες τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Ή έτσι θα είναι ή αλλιώς. Και αν είναι έτσι, δεν είναι πόσιμο το νερό, θα πρέπει να κόψεις το λαιμό σου, να βρεις τρόπο να διανύμεις δωρεάν εφιαλωμένο νερό σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα ή όπου εκεί δεν είναι πόσιμο. Αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει το επιμελητήριο τη διανομή εφιαλωμένου νερού, δεν μπορείς να φανταστείς τι βλέπω. 3 ώρες να περιμένει ο άλλος για να πάρει τι, 2 εξάδες νερό, που θα έπρεπε να έχουν από την πρώτη στιγμή βγει να πούνε water pass για όσους δεν έχουν πόσιμο νερό, για όσους πλημμυροπαθείς έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Και μου βγαίνει και μου λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Πότε είναι έτσι, πότε είναι αλλιώς. Είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Όπως και για το επόμενο θέμα που έχει η εφημερίδα, σως επιστημόνων για το οικοσύστημα, εκοφαντική σιωπή για τον παγασιτικό κόλπο, που φαινά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Δήμος Βόλου για τις μετρήσεις, σε απόγνωση αλλοίης. Και αυτό το λέει γιατί. Γιατί βγήκε ο υφυπουργός, άλλος υφυπουργός αυτός, αγροτικής ανάπτυξης, από τη Λάρισα, το συντονιστικό της Λάρισας βγήκε και είπε, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Μπορεί να γίνει το ψάρεμα. Στην αρχή είχε πει ότι δεν μπορεί να γίνει το ψάρεμα. Είναι απογορευτικό. Μία μέρα μετά βγήκε και είπε, μπορεί να γίνει το ψάρεμα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι τύπου Αγαπηδάκη. Βγαίνει ο πρόεδρος των Χημικών Ελλάδος εδώ στο Βόλο, ο κύριος Γούναρης, και λέει, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αλλία στο παγασιτικό, το οποίο παγασιτικός έχει μέσα και τα νερά του ποινιού, ό,τι συνεπάγεται αυτό, και φερτές ύλες και το ένα και το άλλο. Δεν αναλαμβάνει κανείς και αυτό το θέμα, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, ο Δήμος Βόλου για ακόμη μία φορά θα αναλάβει την ευθύνη και θα κάνει τις μετρήσεις. Η υγειονομική βόμβα τα κανάλια μας άφησε μόνους, κανένα ενδιαφέρον. Ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί στο Βόλο. Σήμερα άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Βόλου. Πρέπει να πω ότι η ιδιωτική από την πρώτη ώρα ήταν ανοιχτή. Και έχουμε και είδηση πάνω σε αυτό, καθώς πήρε απόφαση η Δημοτική Αρχή του Βόλου, κανένα τροφείο για το μήνα Σεπτέμβρη δεν θα πληρωθεί. Απαλλαγή διδάκτρων για το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου. Όπως ανακοίνωσε και η ΔΕΗ ΑΜΦ, ότι δεν θα υπάρξουν λογαριασμοί νερού για το μήνα Σεπτέμβρη, και είναι, νομίζω, λογικό. Εντάξει. Ένα μεγάλο μέρος του μήνα δεν είχαμε νερό, και όταν το είχαμε δεν ήταν πόσιμο, οπότε δεν θα χρεωθεί. Τι να πληρώσεις τώρα, είναι το νερό που δεν έπινες. Έτσι. Ή όταν το είχες δεν ήταν ούτε για να πληθείς. Έτσι. Και αν ήταν πιο ευαίσθητη η πολιτεία, δεν θα μας χρέωναν και το ρεύμα, γιατί πολλοί έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξακολουθούν ακόμη και στις μέρες μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να υπάρχουν διακοπές ρεύματος, αλλά δεν είναι Δήμος Βόλου η ΔΕΗ. Είναι πολιτεία, είναι άλλο θέμα. Δυστυχώς. Πάμε, έχουμε την αλήθεια, Μιχάλη. Πάμε για σήμερα η αλήθεια. Θρήνω στην κρυοπηγή.
Το ένα, βεβαίως και μιλούμε για την απόλυτη καταστροφή, έτσι, πραγματικά την απόλυτη καταστροφή, και θα δούμε τι έγινε, όπως καταλαβαίνεις, στη Λιδία, γιατί έχουμε και τον 27χρονο από το Μουζάκι, έτσι, από την Καρδίτσα, μεταξύ των 5 νεκρών. Πολιτική ύψιστη σημασία για την Γενιράτσε Γκαρσία ο ερπισμός και πολιτική Μητσοτάκη στην 87η ΔΕΘ, δέσμευση για ολική ανασυγκρότηση, Ειρήνη. Έτσι, έτσι. Έρχεται ένα συγκρότηση και είπαμε θα μείνει εδώ. Ετοιμάσου. Για πόσο πολύ ακόμη να μας τυρανά, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν πριν, ευχαριστούμε Μιχάλη για την κυρία Γαπηδάκη. Έχουμε διανομή εμφιαλωμένου νερού από το Δημοβόλου, από το Επιμελητήριο, από πολλούς άλλους φορείς στις συνοικίες του Βόλου. Είμαστε στη 14η μέρα τώρα. Έχουμε την κυρία Γαπηδάκη, βγαίνει, δεν είναι πόσιμο το νερό. Ξαναβγαίνει, δεν είναι ούτε για σφουγγάρισμα το νερό. Μετά την παίρνουν οι δημοσιογράφοι, λες και τους φοβάται τους δημοσιογράφους, ανασκευάζει εκεί. Εκεί γιατί ανασκευάζει και κάνει τέτοιες δηλώσεις στη Βουλή. Προφανώς στη Βουλή δεν τη θεωρεί σοβαρή και θεωρεί σοβαρό το δημοσιογράφο, πιο σοβαρή υπόθεση, το site. Δεν ξέρω. Εκεί ανασκευάζει και λέει, άλλοι άμα πούν και αναλύσεις και σήμερα εντός της ημέρας, μπορεί να είναι και πόσιμο το νερό. Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι υπεύθυνη πολιτική. Εδώ, η κυβέρνηση στο Βόλο δεν ξέρουν ότι έχουμε θέμα με το νερό. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη μέρα, έχουμε οικογένειες τρίτεκνες, έχουμε πολύτεκνες, έχουμε ανήμπορους, έχουμε άνεργους. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη μέρα ή με ένα water pass ή με ένα δελτίο να μας στείλουν ένα SMS. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Όλους φακελωσμένους μας έχουν. Η εφορία, άμα χρωστάς 50 λεπτά, σε βρίσκει στο δευτερόλεπτο. Ω, καλά. Εντάξει. Άρα μπορούν να μας βρουν άμα θέλουν. Δεν θα μπορούσαν με ένα SMS, με ένα δελτίο, με ένα κουπόνι, με ένα water pass να μας δώσουν και να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να μην χρεωνόμαστε το νερό. Το νερό, δεν είπα τα άλλα, δεν είπα να πάρουμε ζεμπονάκι τζάμπα. Το νερό. Γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι δωρεάν, δωρεάν, επαναλαμβάνω, δωρεάν για όλους. Αντί γι' αυτό, η κυρία Γαπηδάκη, αντί να κουνήσει το μανίκι από τον συνάδελφό της, τον Υπουργό Οικονομικών, έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι, πόσιμο το νερό, μην το πιείτε, μην λουστείτε, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Την παίρνει μετά ο δημοσιογράφος, σαν να φοβάται το δημοσιογράφο και λέει, α, μπορεί να είναι και πόσιμο. Αυτά τα πράγματα δεν δείχνουν απλά ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα. Ανευθυνότητα, ανευθυνότητα. Είναι ανεύθυνα και είναι και επικίνδυνα από ένα σημείο και μετά. Γιατί ανάλογα με το τι μιλάει και τι λέει η κυρία Γαπηδάκη, το παίρνουν οι από κάτω και κάνουν το δικό τους κομμάτι. Και μπορείς τώρα να την εμπιστευτείς, δηλαδή αν βγει και σου πει πιες νερό. Εσύ τώρα θα την εμπιστευτείς. Μετά από όλα αυτά, όχι. Ναι, αυτό λέω. Ότι δηλαδή τώρα πια, με όλα αυτά που λέει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, δεν μπορείς μετά να την εμπιστευτείς και να πεις, α, ωραία, θα πιω το νερό γιατί είναι πόσιμο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέει το πρόγραμμα, λέει το πρόγραμμα. Διανομή νερού στις 11 και βλέπω κόσμο που πηγαίνει από τις 9.30 το πρωί και περιμένει στην ουρά για 2 εξάδες νερό. Είναι σημαντικότατο το θέμα. Έκανε υπολογισμούς αυτές τις μέρες, θέλεις 3 εξάδες σε μια μικρή οικογένεια, έτσι, τριμελή οικογένεια, 3 εξάδες νερό τουλάχιστον την ημέρα, τουλάχιστον. Αυτό το κόστος σημαίνει 180 με 200 ευρώ το μήνα για μια ολιγομελή οικογένεια. Φαντάσου τώρα να έχεις 3 παιδιά, να έχεις 4 παιδιά ή να έχεις κανέναν ανήμπορο και να θέλεις άλλη διαχείριση της κατάστασης. Άστο, μην το ψάξεις τώρα. Αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό. Αυτό εμάς ποιος θα μας το πληρώσει? Και δεν είναι κάτι για το οποίο φταίμε εμείς. Και μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό. Που το ακριβοπληρώνεις κιόλας. Και είμαστε στη 13η μέρα και κανείς, μα κανείς, εγώ περίμενα και τους βουλευτές μας εδώ, τους κυβερνητικούς να πάρουν θέση. Καλά. Περίμενα και τον Ένωση Καταναλωτών που τον είχαμε, τον κύριο Λιχναρόπουλο, τις προάλλες εδώ στην εκπομπή μας. Περίμενα κάποιους και τον κύριο Μαϊκόπουλο από την αντιπολίτευση και από το ΚΚΕ, τον κύριο Μεταξά, να θέσουν το ζήτημα. Είναι μεγάλη δαπάνη. Λέει ο άλλος, έλα μωρέ, μια εξάδα θα πάρεις, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ και τι θα πάθεις. Δεν είναι 2 ευρώ. Είναι και 180 με 200 ευρώ
το μήνα μόνο για τα εμφιαλωμένα. Φαντάσου τώρα να σου έρθει λογαριασμός ΔΕΗ, να πληρώσεις την τράπεζα, να έχεις να πληρώσεις κανένα νίκιο. Ξεκινούν τα σχολεία, κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν και αυτά. Ξεκινούν τα αγγλικά και τα εξωσχολικά. Όλα αυτά για μια οικογένεια είναι δαπάνη, είναι κόστος. Πώς δεν είναι, πολλά τα λεφτά και είναι και αγανάκτηση του κόσμου. Και αντί να κοιτάξει αυτό η κυρία Αγαπηδάκη και να δει τι θα κάνει, που θα έπρεπε, εντάξει, υπουργός υγείας είναι, θα είναι αλλουνού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά θα έπρεπε να πει τους ομολόγους της εκεί στην κυβέρνηση. Εγώ τους λέω ότι δεν είναι πόσιμο το νερό, αλλά φροντίστε εσείς να τους δώσετε νερό. Δεν το λέει. Μόνο δηλώσεις ξέρει να κάνει και να μπερδεύει τον κόσμο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή μας. Αν θέλετε προσπαθήστε και πάλι. Ναι, ναι παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι, είστε στον αέρα. Μας ακούτε? Όχι. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Αγαπηδάκη και έχουμε και τη δεύτερη που είπα πριν με τον κύριο, δεν τον θυμάμαι πώς λέγεται, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι, από τη Λάρισα της έκανε τις δηλώσεις, που τη μία λέει επιτρέπεται η αλληλεία στο παγασιτικό, την άλλη μέρα λέει δεν επιτρέπεται η αλληλεία στο παγασιτικό, τα ξαναγυρνάει πίσω για τα ξύλα και λέει α, μπορούν να ψαρέψουνε στο παγκασιτικό οι ψαράδες. Τους ψαράδες τους ρωτάς τι ψαρεύουν κάθε μέρα? Έχεις πάει να δεις πώς είναι ο παγκασιτικός αυτή την ώρα? Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος εδώ στην περιφέρεια, είμαστε στην 13η μέρα, δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει ο Δήμος Βόλου να το κάνει και αυτό. Θα κάνει τις μετρήσεις στο παγκασιτικό. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Κατά τα λοιπά, ήρθε όλο το συντονιστικό, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι εδώ για να μας βοηθήσει, για να μας ενημερώσει, για να ξέρουμε τι νερό πίνουμε, για να ξέρουμε αν θα φάμε ψάρια, να ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Εδώ στη Γιάννουλη, για παράδειγμα, αντλούν το νερό και ξαναβγαίνει νερό. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει στη Γιάννουλη. Οι άνθρωποι είναι στην απόλυτη απόγνωση. Λάθη πάρα πολλά, ακόμη και με τις αποζημιώσεις. 7,4 λέει, εκατομμύρια που πήγαν. Γιατί αυτοί που τα πήραν και είναι λάθος που πήραν κάποιοι, γιατί δεν ήταν πλημμυροπαθείς. Πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία τώρα ελέγχου, να πάνε στα σπίτια τους, ελέγξου όλους. Αν δηλαδή εσύ δεν είσαι πλημμυροπαθείς, πρέπει να γυρίσεις τα λεφτά πίσω. Άρα αυτός που τα έχει ανάγκη τώρα άμεσα δεν τα έχει πάρει. Τα έχεις πάρει εσύ όμως που δεν τα έχεις ανάγκη. Κατά τα λοιπά, όλα πάνε ρολόι. Πώς είπε ο Πρωθυπουργός που ήρθε εδώ στη Λάρισα δύο φορές, πολύ άμεσα θα γίνουν όλα. Ναι, όλα, και θα έχετε άψογη ενημέρωση από το συντονιστικό που θα βρίσκεται εδώ στη Λάρισα. Άμα είσαι επιτελικό κράτος, ρε Σοφία. Ναι, δεν έχεις πρόβλημα. Τα επιτελεία τους. Πάμε να δούμε το συντονιστικό στη Λάρισα. Βεβαίως, πάμε. Το τουριστικό κέντρο της Λάρισας για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Κώστας Χατζηδάκης μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης Νικολά Σμιτ. Τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Τριαντόπουλος καθώς και ο Περιφερειακής Θεσσαλίας Κώστας Αγροστός. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για δίκες και άμεσα αποζημιώσεις από την πολιτεία. Εμείς είμαστε εδώ κάνοντας το αυτονόητο καθήκον μας. Αλλά είναι μαζί μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιτρόπου του κυρίου Σμιτ στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Είναι όμως εδώ παράλληλα για να οργανώσουμε μαζί όλα όσα πρέπει προκειμένου η βοήθεια για όλους τους πληγέντες, για τους αγρότες, για τα χωριά, για τις υποδομές, όλη η βοήθεια από τις Βρυξέλλες να έρθει το ταχύτερο δυνατόν και να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. So perhaps one word. First, we had a meeting already last week in Strasbourg with the Prime Minister and also the Minister. Την ανάγκη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την πληγή στα Θεσσαλία να είναι άμεση και στοχευμένη προς ανθρώπους που τη χρειάζονται, εξέφρασε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εργασίας Νικολά Σμιτ. Ο ίδιος τόνισε, είχαμε σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και κάποιους επιτρόπους και συζητήσαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει την Ελλάδα και συγκεκριμένα την πληγήσα περιοχή. Αποφάσισα να έρθω στην περιοχή ως επίτροπος και είδα ότι οι διαστάσεις καταστροφής είναι τέτοιες που δεν θα μπορούσα να τις φανταστώ. Ο αντίκτυπος στους κατοίκους, στην οικονομία, στον αγροτικό τομέα, στις υποδομές είναι τεράστιος.
Τώρα είναι στοχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την ελληνική κυβέρνηση να βρουν τους σωστούς τρόπους να βοηθήσουν την περιοχή άμεσα. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι άμεση στοχευμένη βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται και που έχουν πληγεί. Αυτό συζητήσαμε και ελπίζω πολύ σύντομα αυτή η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί προς όφελος των πολιτών που υποφέρουν. Δηλώσεις έκανε και ο Περιφερειακός Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος τόνισε πως διεκδικούμε ακόμη περισσότερα για τους πληγέντες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο αλλά και τους υπουργούς που είναι εδώ στη Θεσσαλία για να έχουν ήχο και εικόνα της πραγματικότητας. Να τον ευχαριστήσω για την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά παράλληλα για να δει τη μεγάλη καταστροφή που έγινε. Να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα για τους ανθρώπους και να αλλάξουμε και το σχέδιο ακόμα στην Ευρώπη που είναι, να είναι πιο ευέλικτο σε μεγάλες, ακραίες καταστροφές. Ο κ. Χατζηδάκης αναχώρησε αργά το μεσημέρι από τη Λάρισα. Τι είπε ο κύριος Αγοραστός, να διεκδικήσουμε, λέει, ακόμα περισσότερα για τους ανθρώπους. Μετά τον Ιαννό δεν τα διεκδίκησε και τα πήρε. Γιατί αυτά και έκανε οποία... και διαφημίσεις πολλές. Για το τι έγινε με τον Ιαννό και τα πλημμυρικά δεν τα έκανε αυτά. Τώρα γιατί ξανά, μάνα από την αρχή. Αυτά τα χρήματα που πήραμε τώρα, πρόσφατα, που πήγε ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, δεν είναι χρήματα που δεν είχαν απορροφηθεί μέσω ΕΣΠΑ. Δηλαδή δεν είναι καινούργια χρήματα. Είναι χρήματα που τα είχαμε πάρει, απλά δεν είχαν απορροφηθεί και μας τα διαφημίζουν ως κάτι καινούργιο. Είναι απίστευτα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχεις αυτή την ώρα πάρα πολύ κόσμο να θρηνεί όλα αυτά που έχει χάσει, να θρηνεί δικούς ανθρώπους, 17 νεκρούς είχε Θεσσαλία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα ανθρώπινη ζωή και φυσικά έπειτα είναι και περιουσίες οι οποίες χάθηκαν. Έβλεπα για παράδειγμα και εδώ στη Θεσσαλία, όπως και στον γειτονικό μας στο Μοκό, αμπέλια, καλλιέργειες με ελιές οι οποίες έχουν αφανιστεί. Πετρώματα είναι πια. Έχουν κατεβάσει τα ρέματα πέτρες πια και δεν υπάρχουν. Το ρεπορτάζ αυτό γιατί το δείξαμε τώρα, ποια είναι η είδηση, τι βγήκε. Τίποτα. Γιατί ποια εγώ δεν κατάλαβα. Κοίταξε. Ότι ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης και ήταν η τοποθέτηση χωρίς ερωτήσεις, χωρίς πολλά-πολλά. Το κάνουν όλοι οι υπουργοί αυτό όταν έρχονται εδώ πέρα. Δίδε να απαντάνε, σου λέει θα κάνω μια τοποθέτηση, παιδιά, και θα φύγω. Δηλαδή απίστευτο. Να βγάλουν και την υποχρέωση. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο να έχεις αυτή την ευκαιρία να ρωτήσεις 5 πράγματα. Από την άλλη, να πούμε ότι η Λάρισα είναι η δεύτερη περιοχή στην χώρα μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, με κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Τα ποντίκια μας έχουν πραγματικά περικυκλώσει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Σε κεντρικούς δρόμους βλέπεις πια αρουραίους. Για να μην πω και τι άλλο. Τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Φίδια, κατσαρίδες. Και κάθε τώρα ο κ. Χατζηδάκης και έρχεται και λέει: εδώ είναι το επιτελικό κράτος, εδώ είμαστε όλοι, εδώ θα στηρίξουμε, να βοηθήσουμε. Και εμείς είμαστε, ξέρεις τι σημαίνει λεπτοσπύρωση. Ξέρεις τι σημαίνει οι άνθρωποι να πάνε στα νοσοκομεία από συμπτώματα λεπτοσπύρωσης. Θα μας πάνε τα ποντίκια, λέει, που φτάσαμε. Βγήκε, δεν θυμάμαι ποιος, ο κύριος Κρέκας είπε, για τον αριθμό των νεκρών ζώων, ποια έφυγαν νεκρά να αποτεφρωθούν και ότι υπολείπονταν άλλα 250.000 νεκρά ζώα. Από αυτά τι γίνανε, ξέρεις? Χθες μιλήσαμε με τον αρμόδιο υφυπουργό και ρωτήσαμε τα στοιχεία, να μάθουμε. Και? Θα τα πούμε. Πότε? Από το συντονιστικό. Γιατί δεν έχω τα στοιχεία τώρα μαζί μου. Είπε ο ίδιος, θα τα πούμε. Λέει, θα ανακοινώσω από το συντονιστικό. Αυτό που είπε ο ίδιος είναι ότι εκεί όπου δεν υπάρχει προσβασιμότητα, γιατί υπάρχουν πυμνιοστάσια που αλήθεια έχουν καταστραφεί αγροτικοί δρόμοι, δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς. Αλλά εγώ και εσύ δεν είναι εύκολο. Το κράτος λέει δηλαδή σε κάποιον τώρα ότι ξέρεις τι, εγώ είναι αδύνατο να φτάσω σε πυμνιοστάσιο. Άρα ήταν αδύνατο να σε σώσω, αυτό μας λέει. Γι' αυτό τους έχουμε εκλέξει για να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν. 41% τώρα, μην το ξεχνάς. 41% δεν λες τίποτα. Αλλά να σου πω, εμείς ψηφίσαμε όμως. Ναι. Το 41%, δηλαδή έχουμε και εμείς ευθύνες. Και επειδή έρχονται ξανά εκλογές, μπροστά μας είναι, να προσέξουμε και τώρα τι θα ψηφίσουμε. Και για την περιφέρεια και για τους δήμους. Έτσι. Βέβαια, φυσικά. Γιατί μην ακούσω κανέναν από εσάς μετά τις 8 Οκτώβρη να αρχίσει να μου λέει παράπονα. Τα ψηφίσατε, τα ψηφίσαμε, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε.
Απλά τα πράγματα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Πάντως είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα τη δούμε και με άλλα αναλυτικά ρεπορτάζ. Δεν τελειώνει εδώ. Προσπαθούμε και εμείς παντού να είμαστε ειρηνοί όσο μπορούμε. Γιατί... Εμείς είμαστε, άλλοι δεν είναι. Ναι, και το θέμα είναι ότι είναι τόσο πολλά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε και τον κόσμο. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Δηλαδή, σε ποια συνοικία να πας, με τον αγροτικό κόσμο να ασχοληθεί, με τον κτηνοτροφικό, με τα κτίσματα. Η Λάρισα έχει και δύο πολυκατοικίες αυτή την ώρα οι οποίες έχουν πρόβλημα στασιμότητας, έτσι, στατικότητα, συγγνώμη. Εκεί έγινε το εξής. Δύο πολυκατοικίες, δεξιά-αριστερά, στη μέση ένα οικόπεδο, που άρχισαν να φτιάχνουν πολυκατοικία, σκάψαν για να φτιάξουν τα θεμέλια και έπιασε η βροχή, δεν πρόλαβαν. Την Παρασκευή δηλαδή φτιάξαν, έσκαψαν και ήθελαν από εβδομάδα να ξεκινήσουν οι άνθρωποι. Άρχισαν οι βροχές, δεν μπόρεσαν. Μετά πλημμύρισε όλη αυτή η λακκούβα, πώς να το πω, εμπάσχεται το σκάψιμο για την οικοδομή. Άρχισαν να αντλούν το νερό, εκεί όμως αντλούνταν και χώμα από τις διπλανές πολυκατοικίες. Και υπάρχει τώρα πρόβλημα στα θεμέλια, έχουν ξεσπιτωθεί τώρα δύο πολυκατοικίες, η Έννη και από δύο πολυκατοικίες. Θέλουν να δουν τώρα τι πρόβλημα, έχουν εκκαινωθεί. Υπάρχει έτσι. Έχουν βγει κόκκινο αυτές οι πολυκατοικίες. Πρέπει να εκκαινωθούν, εκκαινώθηκαν από τους κατοίκους. Και πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι? Φιλοξενούνται, δεν γίνεται. Και τα ξενοδοχεία έχουν γεμίσει και φυσικά έχουμε δομές που υπάρχει κόσμος που φιλοξενείται. Μην ξεχνάς ότι η Καρδίτσα, πάρα πολλοί από την Καρδίτσα έχουν έρθει στη Λάρισα προκειμένου να φιλοξενηθούν σε διάφορες δομές. Δεν έχουμε και τόσα πολλά ξενοδοχεία, ξέρεις. Δεν είμαστε και μια περιοχή που έχουμε εκατοντάδες ξενοδοχεία. Πόσα, 5-10 πόσα είναι στη Λάρισα για να στηρίξουν αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις δομές. Mm-hmm. Σε διάφορα σχολεία, σε διάφορα γυμναστήρια κτλ. Mm-hmm. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ακούμε. Σας λέει κάτι το αποτέλεσμα 45% υπέρ του κυρίου Κασελάκη? Σας αρέσει ο κύριος Κασελάκης? Και βέβαια μου αρέσει. Ξέρετε γιατί? Είστε φαν. Γιατί δεν είναι πολιτικός. Mm-hmm. Δεν είναι πολιτικός. Ο κόσμος είναι απελπισμένος από όλους τους πολιτικούς και ψήφισαν έναν επιχειρηματία που δεν είναι πολιτικός. Α, ήταν ψήφος αντίδρασης αυτή η ψήφος που έριξαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη. Πολύ καλά κάνανε και τον ψηφίσανε. Εσείς και πήγατε? Εσείς πήγατε? Όχι, δεν πήγα. Γιατί εγώ δεν πήγατε? Εγώ στην ηλικία. Θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε για την εκτροπή του Αχελώου, mm-hmm, και δεν έγινε ακόμα ποτέ. Mm-hmm. Παίρνουν μια απόφαση και την εκτελούν μετά από 100 χρόνια. Ναι. Ας βγει κάποιος που δεν είναι πολιτικός ο κυβερνήσει στην Ελλάδα. Ο κύριος Κασελάκης θεωρείται ότι όλα αυτά που συζητάμε μπορεί να τα βγάλει πέρα? Θα το δοκιμάσουμε, τους πολιτικούς θα δοκιμάσουμε. Ναι, ξέρετε, δεν είναι τούρτα σοκολατίνα να την πάρω, στη δοκιμάσω, αν δεν μ' αρέσει την πετάω, παίρνω μία καραμέλα. Είναι για πρωθυπουργός. Ειρήνη, για τον Αχελό, ναι, το κύριος Κασελάκης ξέρει που πέφτει, ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης, όπως λέει και η Σοφία, μέχρι πριν λίγους μήνες στο Μαϊάμι έμενε. Ξέρει τι είναι ο Αχελώος? Όχι, δεν είναι. Εντάξει, αλλά πώς θα μας σώσει κι αυτός? Αλλά να βάλουν λίγο μυαλό οι πολιτικοί μας για να δούνε ότι μπορεί να έρθει κι ένας άσχετος να μας κυβερνήσει. Είναι και ωραίο παιδί. Και περιμένω τώρα από έναν άσχετο να μας κυβερνήσει, πραγματικά, και περιμένω από έναν άσχετο να μας κυβερνήσει. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο και για το νερό του Βόλου. Ναι, τι να σας πω. Αν είπε κάτι καινούριο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος τι να πει, η κυρία Αγαπηδάκη λέει. Ο κύριος Μπέος απλά προσπαθεί... Η κυρία Αγαπηδάκη να πάει στο σπίτι της να πλύνει κανένα πιάτο. Όπα, παπαπάκι, είστε και γυναίκα. Ντροπή, ντροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είστε και γυναίκα. Ντροπή τέτοιες σεξιστικές δηλώσεις. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Η Μάγδα, η Παραπαρέκη, με αυτές τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι, κύριε Παραπαρέκη, σας ακούμε. Ναι, κοιτάξτε, ο σύλλογος πλημμύρισε, ήταν στο Καπακλή, είναι στο Καπακλή, σε μια μονοπτική. Λίγο πιο δυνατά όμως, για να ακούγεστε. Εμείς πλημμυρίσαμε πάντως στους Αγίους Αναργύρους. Έκαναμε χαρτί αίτηση και δεν πέρασε η επιτροπή. Και τραβάμε το μαρτύριο εκεί μέσα. Τα νερά λιμνάζουν, τα μυρίζουν.
Λοιπόν, μυρίζουν. Θα πάθουμε και τίποτα. Λοιπόν, εμείς σαν σύλλογος τώρα μονογονεϊκών, επειδή έχουμε πράγματα, ρουχισμό και κουβέρτες και διάφορα, ποιοι έχουν ανάγκη από τα παλιά που πλημμύρισαν από εδώ από το Βόλο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας να τους δώσουμε και όπαλου και ό,τι θέλουν και όπαλου στις πλημμυρίσεις περιοχές. Θέλουμε να βοηθήσουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο εμείς. Μπράβο σας και να είστε καλά γι' αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν δομές ο Σταυρωμένος στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βόλου. Μπορείτε να τα πάτε εκεί προσφορά, έτσι ώστε να τα διοχετεύσουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Μπορεί να γίνει αυτό, ε. Γιατί κάποτε πήγα και δεν τα δεχτήκαν, είχαν λέει, και δεν τα δεχτήκαν κάποτε. Σίγουρα τώρα θα τα δεχτούν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτά που είπε η κυρία, ντρέπομαι. Προσωπικά ντρέπομαι γι' αυτό. Και ντρέπομαι για την εκλογή αυτού του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί αυτό που είπατε εσείς ισχύει. Δεν γνωρίζει τίποτα, δεν ήταν εδώ. Έχει πολλά ερωτηματικά ο κύριος αυτός. Τα λένε πολλοί, δεν τα λέω εγώ. Και λυπάμαι δηλαδή που βγήκε με τέτοια διαφορά από τον Ευγάλη, ενώ υπήρχε η κυρία Αξιόγλου, η οποία όχι, καλή. Η κυρία προηγούμενη είχε ένα δίκιο σε όσα είπε, ότι είναι το καινούριο, προσβεύει το καινούριο ο κύριος Κασελάκης. Το καινούριο είναι και ο 666 που θα έρθει και δεν θα τον ξέρουμε. Ποιος άραγε είναι από αυτούς που έρχεται από μακριά. Γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα φανεί ήρωας. Ποιος άραγε θα είναι αυτός που θα έρθει και θα μας βάλει μέσα, να μας τυπώσει με τα τσίπ και τα λοιπά και τα λοιπά και να μας δώσουν και τις ταυτότητες. Ναι, και είναι και αυτό. Έμαθα ότι στο Βόλο θα γίνει το εργοστάσιο αυτό των ταυτοτήτων. Αν ισχύει αυτό, πρέπει να ξεσηκωθούμε. Εμείς είμαστε χριστιανοί, δεν θέλουμε ταυτότητες τέτοιου είδους. Κυρία Παραπαράκη μου, τι λέτε τώρα? Λέω, τι λέτε τώρα, λέω. Ποιες ταυτότητες? Τις ταυτότητες περιμένατε για να σας φακελώσουν. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Όχι πρωί-πρωί. Όχι πρωί-πρωί. Τα νεύρα μου. Λες, όχι πρωί-πρωί. Είχε ακουστεί. Άκου Σοφία. Άκου Σοφία για να γελάσεις. Είχε ακουστεί ότι ο Βόλος, προσωπικά ο Βόλος, έτσι, συγκεκριμένα, επλήγει τόσο πολύ γιατί, ξέρεις εσύ. Για πες. Εδώ είναι το κέντρο που πλαστικοποιούν τις ψηφιακές ταυτότητες. Κάπου εδώ πέρα τις φτιάχνουνε. Και γι' αυτό έπεσε ο κεραυνός από το Θεό. Παιδιά, πρωί-πρωί, όχι πρωί-πρωί. Εντάξει, τώρα πάμε σε... Για γέλια και για κλάματα. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω για τον κύριο Κασελάκη. Έχει φέρει το μεταξύ, τα πάνω κάτω, δεν το συζητώ και στο ΣΥΡΙΖΑ, τα πούμε και στη συνέχεια. Χθες μου λέγανε πήγε μια γυναίκα 80 χρονών σε ένα δημαρχείο εδώ κοντά στην Λάρισα και μόνο για μια φίλη μου. Πάει με έναν ενθουσιασμό εκεί στη γραμματεία του δημάρχου. Αχ, τι ωραίο άντρα είναι αυτό ο Κασελάκη, 80 χρονών. Και πήγα, τον ψήφισα, λέει. Μα ναι, τι ωραίος άντρας. Είχε τέτοιο θαυμασμό, 80 χρονών εντωμεταξύ γυναίκα. Και γιατί το λες και το ξαναλες, οι 80χρονες δεν έχουν. Όχι, άλλο θέλω να σου πω ότι η γυναίκα, δηλαδή πήγε ψήφισε την ομορφιά. Λέω, α, μου άρεσε, γι' αυτό πήγα λέει, να τον ψηφίσω. Μου άρεσε, ήταν πολύ ωραίος άντρας. Μετά την εξήγησαν τι έγινε. Όταν της εξήγησαν τι είπε. Όχι, δεν είχε πρόβλημα. Α, δεν είχε πρόβλημα. Όχι, δεν είχε. Αρκεί που είναι όμορφος. Δεν έχει σημασία. Αρκεί που είναι όμορφος. Έτσι, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε εκτενώς για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά ο Κασελάκης έβαλε φωτιά στα τέλεια. Στα χαρακόμματα. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Μας ρωτούν τώρα αν είναι ανοιχτός ο δρόμος για Μακρινίτσα. Να πω ότι ακόμα δεν είναι ανοιχτός, δεν πάτε Μακρινίτσα, πάτε μόνο μέσω Κουκουράβας. Μπορείτε να πάτε μέσω Κουκουράβας με μεγάλη προσοχή, μπορείτε να βρεθείτε στη Μακρινίτσα, αλλά ο δρόμος που ξέραμε Βόλος Μακρινίτσα δεν είναι ανοιχτός, ακόμη τουλάχιστον. Έχει δημιουργηθεί, θα γίνω κουραστική, αλλά έχει δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση με το νερό. Ρωτούνε πάλι πού δίνουμε νερό, πού δίνει ο Δήμος, πού δίνει το επιμελητήριο, πού δίνουν άλλοι φορείς. Έχουν πάει αυτή την ώρα στην Ευαγγελίστρια Κόσμος και περιμένει. Λέει όλος και κάποιος θα περάσει να μας δώσει νερό. Είναι τρελά πράγματα. Εγώ απαιτώ από αυτή την εκπομπή. Έχουμε τρεις κυβερνητικούς βουλευτές και μάλιστα οι δύο είναι και αξιωματούχοι, και οι δύο υφυπουργοί. Απαιτώ λοιπόν να πάρουν θέση μέσα στην ημέρα. Αυτό το πράγμα, είμαστε στη 13η μέρα,
δεν μπορούμε να αντέξουμε για πολύ. Από τη στιγμή που έχετε αποφασίσει να βγείτε και να πείτε ότι δεν είναι πόσιμο το νερό, να μας δώσετε και λύση. Να μας δώσετε και λύση. Να ξημεροβραδιαζόμαστε στις ουρές για 2 εξάδες νερό. Να μην ξέρουμε πού διανύμουμε και να βγαίνουμε στις ρούγες και να περιμένουμε και να λέμε κάποιο φορτηγό θα περάσει. Αυτό είναι κατάντια. Εσάς, εκεί στο επιτελικό κράτος μιλάω. Λοιπόν, έχουμε 5 βουλευτές, εκ των οποίων οι 3 κυβερνητικοί. Παρακαλώ πολύ, δείτε το θέμα μέσα στην ημέρα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλα. Πώς να σας το πω πιο λαϊκά. Είναι ξεφτύλα. Εντάξει. Θα έπρεπε από την πρώτη μέρα, αφού βγαίνετε και λέτε δεν είναι πόσιμο το νερό, να δώσετε και τη λύση. Γιατί μιλάμε για νερό, δεν μιλάμε για μαγιονέζα, που είναι είδος πολυτελείας. Μιλάμε για το βασικό αγαθό, που είναι δημόσιο και δωρεάν. Έτσι δεν λέτε? Από τη στιγμή που το λέτε, πρέπει και να το εφαρμόσετε. Οπότε, καλή είναι η δυτική πρωτοβουλία. Καλός είναι ο κύριος Μπαζδάνης που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και μοιράζει, όπως τρέχουν και από τη Δημοτική Αρχή. Αλλά εσείς πρέπει να δώσετε τη λύση, κανένας άλλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος μια χαρά ομορφωνιός ήταν δίπλα στον κύριο Χατζηδάκη για το πλάνο, αλλά εκτός από το πλάνο, επειδή είναι και της αρρωγής, της πολιτικής προστασίας, ας δώσει μια λύση για τους μαγνησιώτες. Από εδώ εκλέχτηκε, από τη Μαγνησία. Εμείς τον εκλέξαμε και καλά κάναμε και τον εκλέξαμε. Εντάξει, αυτόν θέλανε, αυτόν πήρανε. Αλλά ας κάνει και κάτι για αυτό το θέμα. Εντάξει, να μην μου βγαίνει η κυρία Αγαπηδάκη και μου λέει μέσα στη Βουλή ούτε τώρα ούτε πριν ήταν πόσιμο. Δώσε και τη λύση, κυρία μου, άμα δεν είναι πόσιμο το νερό. Έτσι δεν είναι? Μα το θέμα είναι ότι μπερδεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, περιμένει από αυτή να. Μια εγγύηση, κάτι τέλος πάντων, μια σοβαρή απάντηση για το τι θα γίνει με το νερό και σε μπερδεύει κάθε μέρα και περισσότερο. Και ποιον τον κόσμο, τον πονεμένο, τον πλημμυροπαθή, αυτόν που είχε μέρες να έχει ρεύμα στο σπίτι, που δεν έχει ακόμη νερό, που έχει ένα σωρό προβλήματα στο κεφάλι του και εσύ του προσθέτεις ακόμη ένα. Διαβάζω ακόμη τώρα ένα. Στα social, δεν ξέρω αν ισχύει. Δευτέρα στο Νοεμβρίου λέει κόπηκε το νερό. Υπάρχουν περιοχές που κόβεται για λίγο, ξανάρχεται. Άλλες περιοχές έχει νερό, αλλά δεν είναι καλής ποιότητας. Έχουμε την Αγαπηδάκη που μας λέει ότι δεν είναι πόσιμο. Πολύ ωραία, συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Κυβέρνηση είστε, επιτελικό κράτος είστε. Δώστε λύση για αυτό το θέμα και μέσα στη μέρα. Είμαστε στη 13η, δεν είμαστε στην πρώτη, είμαστε στη 13η. Μας έχει φάει σκόνη και η λάσπη, μόνο με μάσκες σε ορισμένα σημεία του πολυδομικού συγκροτήματος μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Καλά, δεν το συζητώ για τα αυτοκίνητα, δεν το συζητώ για τα πεζοδρόμια, άστο, είναι απίστευτη η κατάσταση. Τουλάχιστον δώστε μία λύση με αυτό που λέμε δωρεάν δημόσιο αγαθό, το νεράκι μας δηλαδή. Το νεράκι μας. Και εμείς χειρότερα θα αργήσουμε. Εδώ δεν μπορούμε και τα απλά να συνονοηθούμε, Βρεϊνή. Περιμένουμε τώρα εμείς να δούμε υποδομές, να δούμε αποζημιώσεις, να δούμε επιχειρηματίες πώς θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Όταν δεν μπορούμε να λύσουμε τα απλά, δηλαδή και τα πιο σημαντικά ενδεχομένως, που είναι το νερό. Και επειδή κάποιες δηλώσεις έτσι εμένα δεν ξέρω προσωπικά με χτυπάνε στα νεύρα και με φτιάχνουν πρωί-πρωί, διάβασα πριν από λίγο ότι ο αγοραστός πήγε και ζήτησε, λέει, από τον Πιερακάκη ειδική μοριοδότηση για τους μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και θα προέρχονται από τη Θεσσαλία. Ψάξε βρες πρώτα ποια σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν και ποια δεν πρέπει να λειτουργήσουν, που μου μόστραρε την υπογραφή του για μια εβδομάδα ακόμα κλειστά τα σχολεία, γιατί δεν μπορούσε να βρει ποια σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν και ποια δεν μπορούν να λειτουργήσουν και μετά ζητάς μοριοδότηση. Ζήτησε μοριοδότηση για τις πανελλαδικές, ενώ έχει τα σχολεία όλης της Θεσσαλίας κλειστά, με υπογραφή αγοραστού. Πάτε καλά! Και κυκλοφορούν ακόμη φήμες από τώρα. Πάτε καλά! Μια εβδομάδα λέει κλειστά, δεν ξέρω αν και την άλλη εβδομάδα κλειστά, για ποιο λόγο ρε Σοφία? Δεν ξέρω. Υπάρχουν περιοχές που από την πρώτη μέρα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Πες για ψυχολογία, πες ότι είχαμε πάθει σοκ, εντάξει την πρώτη εβδομάδα. Αλλά υπάρχουν περιοχές που δεν επλήγησαν καθόλου. Υπάρχουν σχολεία που ήταν σε θέση να λειτουργήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα. Ο κύριος αγοραστός όφιλε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να βρει ποια σχολεία είναι αυτά και ποια είναι τα μη κατάλληλα για να λειτουργήσουν. Να κάνει το διαχωρισμό και από την πρώτη εβδομάδα να έχουμε σε λειτουργία τα σχολεία που μπορούν να λειτουργήσουν. Φυσικά δεν απαιτούμε να λειτουργήσουν τα σχολεία στον Παλαμά και στη Μεταμόρφωση,
ούτε στη Λάρισα, στη Γιάννουλη. Αυτά όμως τα σχολεία δεν θα γίνουν σε μια εβδομάδα και σε δύο. Δηλαδή τώρα αυτά μπορούν να, να κάνουν και 6 μήνες. 6 μήνες δηλαδή τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά επειδή στον Παλαμά ή σε οποιοδήποτε άλλες περιοχές υπάρχει πρόβλημα. Είναι δηλαδή πράγματα ή τα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει οικογενειών. Σε μια εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αλλά ξέρεις γιατί το έκανε αυτό, Σοφία? Γιατί λέει, ας χαδέψουμε λίγο τα αυτιά κάποιων, εκλογές έρχονται, να πάμε να ζητήσουμε μοριοδότηση, να φανούμε καλοί, να φανούμε καλοί ότι παλεύουμε για τη Θεσσαλία. Βρες πρώτα την κατάσταση με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποια μπορούν, ποια δεν μπορούν. Ξέρεις πώς μου κοκοφάνηκε εμένα τη μάνα που Παρασκευή απόγευμα, γιατί τότε με ειδοποίησαν, μου στείλανε email με υπογραφή Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αγοραστός. Κλειστό το σχολείο. Και το σχολείο το συγκεκριμένο μπορούσε να λειτουργήσει από την πρώτη ώρα. Βλαχογιάννη δεν μπορούσε να λειτουργήσει από την πρώτη ώρα. Και στα περισσότερα χωριά, όχι όσο τα χωριά. Αλμυρός, Βελεστίνο. Υπάρχουν περιοχές που δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Γονείς οι οποίοι δεν ξέρουν πού να αφήσουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πραγματικά τώρα στα κάγκελα. Θέλουν να επιστρέψουν στα σχολεία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί οι μαθητές τους σε άλλες περιοχές της χώρας ξεκίνησαν τα σχολεία και οι αγιασμοί δεν έγιναν εδώ στη Θεσσαλία. Και επαναλαμβάνω, μέχρι την Παρασκευή θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Όχι. Άρα γιατί το κρατήσαμε τα σχολεία κλειστά αυτή τη εβδομάδα? Εγώ σέβομαι πραγματικά σε αυτό. Και όχι κράτησαν τα σχολεία κλειστά. Πήγε και ζήτησε και μοριοδότηση, ρε στη Σοφία. Να το ζητήσει. Δεν είναι ώρα. Να όταν πάνε ανοιχτά τα σχολεία. Αυτό λέω. Να το ζητήσει. Και καλό είναι, σε σωστή κατεύθυνση. Κάνε τη δουλειά σου πρώτα και μετά ζητά μοριοδότηση. Αυτό όμως δεν είναι τη παρούσα. Εντάξει. Αυτό για κάποιους, να ανοίξουν. Για κάποιους η εποχή Μαυρογελούρου φαίνεται συνεχίζεται. Αλλά εντάξει, ο κόσμος πλέον δεν χαζός. Νομίζω τουλάχιστον. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πιάσαν τα λεφτά τους με τον Κασελάκη. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έκανα έναν υπολογισμό. Εδώ μόνο για τη Μαγνησία ψήφισαν γύρω στους 2.250. Έκανα τον πολλαπλασιασμό πρωί-πρωί. 4.500 βγάλανε. Α, εσύ είπα στο οικονομικό κομμάτι. Τα πιάσαν τα λεφτά τους. Γιατί γελάς? Τι να κάνω? Κάνανε ταμείο με τον Κασελάκη. Καλά κάνανε ταμείο. 4.500 μόνο από τη Μαγνησία, φαντάζομαι όλη την Ελλάδα. Εντάξει, τα λέγαμε και χθες, μεγάλη έκπληξη, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι είχαν στηρίξει αρχικά την κυρία Χτσιόγλου, που στην πορεία με Κασελάκη άλλαξαν πορεία και οι ίδιοι και πήγαν με τον ίδιο. Οι οποίοι λένε ότι είναι αυτή η αλλαγή, είναι αυτή η ανανέωση, είναι τα παλιά πρόσωπα που δεν θέλουν να τα ξαναδούν. Θέλω να τα αλλάξουν όλα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Χαλαρώσε και ο Κασελάκης θες, έβαλε τη βερμούδα του με τον σύντροφό του, πήγε πιο το καφεδάκι του, φρέντο εσπρέσο, αν σε ενδιαφέρει, μέτριο λεπτό. Α, εντάξει, καλά, μου το έπες για να συνεχιστεί η μέρα μου σωστά. Και πραγματικά αυτό που δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά, η αλήθεια είναι, έχουμε ζήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και αν έχουν ακούσει τα αυτιά μας και μπροστά τις κάμερες και πίσω τις κάμερες πάρα πολλά. Έχω δει και ανθρώπους να λογομαχούν πολύ άσχημα. Αυτό που δεν μ' άρεσε είναι η στάση της κυρίας Αξιόγλου. Δηλαδή ήταν απίστευτα επιθετική, δεν το περίμενα από την ίδια. Πού να δεις τι γίνεται στο παρασκήνιο. Ναι, δηλαδή δεν το περίμενα από την ίδια. Περίμενα ένα πολιτικό πολιτισμό, γιατί είμαστε μια ανάσα πριν από το δεύτερο γύρο και είχε επιλέξει έναν δρόμο που δεν νομίζω ότι τιμά την ίδια και τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Φαντάζεσαι να βγει ο Κασελάκης, τι έχει να γίνει? Εγώ θεωρώ ότι η διάσπαση πλέον είναι μονόδρομος. Τι μονόδρομος, θεωρείται βέβαιο, γιατί ήδη τα παλιά στελέχη το λένε ξεκάθαρα. Δεν το λένε πίσω από τις κάμερες, μπροστά στις κάμερες, ότι εμείς θα αποχωρήσουμε. Ο Γιώργος ο Τσίπρας καλά βγήκε χθες και τους πρόλαβε. Είπε ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης δηλώνει ότι και να χάσω, εγώ θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, ας βγει και η κυρία Χτσιόγλου και οι υπόλοιποι να το πούν αυτό. Κανείς δεν το είπε. Ο Γιώργος ο Τσίπρας είναι παλιά καραβάνα, κάτι παραπάνω ξέρει και κάτι παραπάνω οσμίζεται. Σε περίπτωση που βγει λοιπόν ο Κασελάκης, εγώ περιμένω πολλούς να την κάνουν για άλλα μονοπάτια. Μα το έχουν πει, βρε Ειρήνη. Κάποιοι το λένε και ανοιχτά. Κάποιοι το λένε και ανοιχτά. Τα παλιά στελέχη το έχουν πει ότι εμείς δεν μένουμε. Τώρα τι διάσπαση ήταν αυτή, το μεταξύ είναι που είναι αποδεκατισμένοι έτσι κι αλλιώς με τις εκλογές. Άμα γίνει και αυτό, δεν ξέρω τι να πω. Με τον έναν με τον άλλον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι βρίσκεται στο προσκήνιο. Ακούς κάτι για Πασόκ? Όχι. Πού είναι το Πασόκ?
πάει εξαφανισμένο και Ανδρουλάκης. Εξαφανισμένο. Με τον ένα με τον άλλο τον έχουν εξαφανίσει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εσωκομματικά. Ο Στέφανος πάλι το ανέστησε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ από τις πρώτες αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Βόλο. Με 45,47% προηγείται ο Στέφανος Κασελάκης στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την επόμενη Κυριακή θα αντιπαρατεθεί με την Έφη Αχτσιόγλου, που έλαβε 36,21% στο 90,13% των εκλογικών τμήματων. Ακολουθούν ο Νίκος Παπάς 8,6%, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος 8,4% και ο Στέφανος Τζουμάκας. Σε ό,τι αφορά πάντως το νομό Μαγνησίας, πρώτος είναι ο Στέφανος Κασελάκης με 950 ψήφους. Ακολουθεί η Έφη Αχτσιόγλου με 888 ψήφους. Ο Νίκος Παπάς με 190 ψήφους, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με 178 ψηφοδέλτια και ο Στέφανος Τζουμάκας με 7 ψηφοδέλτια. Στη διαδικασία στη Μαγνησία συμμετείχαν 2.213 άτομα, εκ των οποίων το 23% είναι νέα μέλη. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η συμμετοχή είναι μεγάλη στη σημερινή εκλογική διαδικασία. Η ίδια αυτή η εικόνα που έχει ο Βόλος, την ίδια εμφανίζουν και αρκετές πόλεις, μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τουλάχιστον τις 10.30 είχαν ψηφίσει 15.000 άνθρωποι. Και οι ουρές δεν πέφτουν, συνεχίζουν, πυκνώνουν, μαζικοποιείται συνεχώς η συμμετοχή. Αυτό δείχνει μια προσμονή, αυτό δείχνει μια αγωνία, αυτό δείχνει και μια θετική ανταπόκριση του κόσμου, όχι μόνο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των ψηφοφόρων, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει το στοίχημα, η διαδικασία αυτή να αποτελέσει και ένα πολιτικό γεγονός. Ο κόσμος λοιπόν ανταποκρίνεται. Και ψηφίζουμε προκειμένου να αλλάξουμε το χώρο μας και το μετατρέψουμε σε μια μεγάλη δημοκρατική, προοδευτική, σύγχρονη αριστερή παράταξη, η οποία θα αποτελέσει ξανά και την παράταξη της νίκης. Συμμετέχουμε σήμερα διότι πολύ απλά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια πολύ μεγάλη ήττα και νομίζουμε ότι υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, οι οργανωτικές αλλά και οι κοινωνικές για να επανακάμψει. Φιλοδοξούμε λοιπόν να σταθούμε δίπλα στον κόσμο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στη Μαγνησία. Έχω επικοινωνήσει με όλα τα εκλογικά μας κέντρα, που όπως ξέρετε έχουμε παντού σχεδόν εκλογικά κέντρα, στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στην Αγριά, στον Αλμυρό, στην Αχίαλο. Εδώ φυσικά έχουμε δύο εκλογικά κέντρα στο Βόλο, στο Βελεστίνο. Και από παντού πληροφορούμε ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι σίγουρα μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε εμείς, αλλά αυτό που είναι βέβαιο και θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για ορισμένους είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που πίστευαν οι αντίπαλοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσματα, ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε πρώτος στη Νέα Ιωνία με 246 ψηφοδέλτια, ενώ στο Βόλο δεύτερος με 10 ψηφοδέλτια, διαφορά από την Έφη Αχτσιόγλου που συγκέντρωσε 370 έναντι 360 που πήρε ο Στέφανος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης επίσης πήρε 100 ψηφοδέλτια στον Αλμυρό, 49 στην Αγριά, 36 στο Νότιο Πύλιο, 23 στο Βελεστίνο, 30 στη Νέα Αγχέλο, 52 στη Σκόπελο, 36 στη Σκιάθο και 17 στη Ζαγορά. Και η Ζαγορά ψήφισε. Μπράβο, 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 ενώ με την έννοια ότι ενώ υπάρχουν τεράστιες ανυπολόγιστες καταστροφές, όπως βλέπει η Σοφία μου, η ζωή συνεχίζεται και μπράβο. Και το λέω το μπράβο γιατί πολύ φοβάμαι ότι στην εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, πολλοί λόγω απογοήτευσης, λόγω θυμού, λόγω οργής, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Για μένα αυτό δεν είναι σωστό υπό την έννοια ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Προσωπικά εγώ αυτό πιστεύω. Να πούμε ότι αυτή την ώρα ο κ. Κασελάκης συναντάται με τον κύριο Παπά στη Βουλή. Αυτή την ώρα προσπαθούν να βρουν συμμάχους. Όχι εσύ, περίμενε. Προσπαθεί να δει πώς είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Περίμενε κι εσύ. Μα δεν θα το δει έκτο μέσα, έτσι κι αλλιώς μέσα δεν θα είναι. Εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή. Όχι, υπάρχει από χθες το σενάριο ότι πρέπει λέει, να παραιτηθούν 4, 5, 6 στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ήταν ένατος ο Στέφανος. Ήταν υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Ναι, ναι. Βγήκε ένατος και θα πρέπει να παρατηθούν λέει 4-5 που είναι πάνω από αυτόν, έτσι ώστε να βγει βουλευτής επικρατείας και να βρεθεί στο κοινοβούλιο. Δεν νομίζω η Έλενα Κρήτα για παράδειγμα να του κάνει τη χάρη. Ή κάποιοι άλλοι που είναι πάνω από αυτόν. Η ίδια όμως είναι υπέρ του Κασελάκη. Ήταν μία από αυτούς που στήριζαν ανοιχτά την κυρία Χατζηδάκη. Άλλο αυτό, Σοφία. Και μετά το γύρισε. Θα μου πει όμως. Η καρέκλα είναι καλή, όπως και να έχει. Έτσι.
Και όπως είπε και η ίδια, και τα λεφτά είναι καλά. Έτσι. Το είπε και μετά τις εκλογές. Οπότε... Η πρώτη αναπληρωματική είναι η κυρία Παρεφόρα. Δεν νομίζω για αυτή να παραιτηθεί. Εντάξει, η κυρία Τσαπανίδου. Είναι πολλά, δεν είναι μια παραίτηση. Δύσκολο το βλέπω. 4-5 άτομα πρέπει να παραιτηθούν. Πρέπει δηλαδή να παραιτηθούν 5 άνθρωποι για να μπορέσει ο Κασελάκης να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Θεωρώ δύσκολο και αδύνατο. Γιατί κανείς, σου λέγω, με ψήφισαν. Γιατί να είμαι απ' έξω. Θα τη βρουν την άκρη, θα τη βρουν την άκρη. Σιριζέοι είναι, θα τη βρουν. Με ρωτάνε τώρα από Αλόνισο, γιατί λέει δεν ανοίξαν τα σχολεία. Μια χαρά είμαστε εδώ, λέει, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Έλα μου ντε. Γιατί δεν ανοίξαν τα σχολεία. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γοραστό να ρωτήσετε που υπέγραψε κλειστά όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας και δύο μέρες μετά πήγε και ζήτησε και μοριοδότηση. Εσείς εκεί στην Αλόνισο, την καλημέρα μου, την αγάπη μας. Μπορεί να μην ανοίξαν τα σχολεία, αλλά φάγετε μοριοδότηση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο δεν έχει ευθύνη, έτσι. Μα προφανώς, συγγνώμη, η περιφέρεια δεν τα βγάζει από μόνη της, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Απλά μια πρόφαση, ακριβώς. Έτσι. Και σε αυτό παίζουν ρόλο και η προϊστάμενη εκπαίδευση, έτσι. Να τα μα το είπαμε πριν. Γιατί και οι ίδιοι δίνουν στοιχεία. Τα βλέπουμε μετά το Υπουργείο ότι είχαν μια τηλεδιάσκεψη. Σοφία μου, το είπαμε πριν από λίγο ότι θα έπρεπε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή, να δει, να κάνει μια σοβαρή συζήτηση ποια σχολεία έχουν πρόβλημα, ποια δεν έχουν και αναλόγως να πράξει. Όχι, βρήκαμε την εύκολη λύση γιατί έτσι βολεύει, βγάζουμε ένα φυρμάνι κλειστά όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας και πάμε για άλλα. Εν τω μεταξύ, θέλουμε να αποζημιώσουμε, λέμε, τι από αυτού του Σωτήριου Λάρισας, καταστροφή. Ωραία, τους αποζημιώνουμε όλους. Όλα τα σπίτια, δεν το ξέρουμε. Εμείς τους αποζημιώνουμε όμως. Τι γίνεται με τα σχολεία, είχαμε κάποια προβλήματα με πλημμύρες. Όλα τα σχολεία κλειστά, όλα τα σχολεία κλειστά. Δηλαδή πραγματικά δεν είμαστε για τίποτε, ούτε για αποζημιώσεις, ούτε ακόμη για να αποφασίσουμε για τα σχολεία, για τα απλά. Τι γίνεται με τα νεκρά ζώα, μας έχουν φάει τα σκουπίδια, μας έχουν φάει τα ποντίκια, οι απίστευτες δυσοσμίες το βράδυ, μια κατάσταση απογοητευτική. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με την Εθνική Οδό και τα βαρέα οχήματα ακόμη. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση, έχουν περάσει από την Παρασκευή. Την περασμένη Παρασκευή που βγήκε απόφαση ότι τα αγιόταχη μπορούν να μετακινηθούν στην Εθνική Οδό, δεν ξέρουμε για τα βαρέα οχήματα. Πότε θα ξαναπάει η Θεσσαλονίκη Μητσοτάκης? Τώρα δεν ξέρω πότε θα ξαναπάει. Για να δούμε αν θα έχουμε καμιά κινητικότητα για την Εθνική Οδό. Τι να πω, βρε, είναι εντάξει, πραγματικά εμείς επειδή ζούμε και καθημερινά εδώ συντονιστικό όλους τους υπουργούς, τι να σου πω, φεύγω κάθε φορά από το ρεπορτάζ τόσο απογοητευμένη. Κανένας δεν με έχει ικανοποιήσει με τα λεγόμενά του. Και όχι μόνο εμένα. Εμείς εκπρόσωποι είμαστε του κόσμου, γιατί προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πραγματικά όμως, τι έχουν να πούν σε αυτόν τον κόσμο? Ρωτάω στον ένα για τα νεκρά ζώα, θα δώσουμε κάποια στιγμή στοιχεία. Ρωτάω στον άλλον τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, αυτοί θα ελεγχθούν και θα πάρουμε πίσω, λέει, τα λεφτά, λέει, που δεν τα δικαιούνται. Δεν ξέρω, δεν πάει τίποτε σωστά. Κατά τα άλλα, όμως, το συντονιστικό όργανο, συντονιστικό κέντρο βρίσκεται εδώ στη Λάρισα για να είναι κοντά στα μέτωπα της Θεσσαλίας. Πόσο είπαμε, 41%? 41%. Κατά τα άλλα, 41%. Εν τω μεταξύ, τον ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σακούλα έχεις πάρει μαζί σου. Τι να σου πω, κάποια δεκαριά για να... Γιατί λέει, ξεπαγώνουν οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό. Του λέει, ο ιδιώτης θα το πράξει, γιατί γυρνάει ο εργαζόμενος και λέει στο αφεντικό. Είπε το αφεντικό το μεγάλο, ξεπαγώνει τριετίες. Και λέει ο άλλος, εγώ δεν έχω. Ποιος θα ελέγξει, υπάρχει επιθεώρηση εργασίας? Πάει σε μια βιομηχανία, σε μια βιοτεχνία και λέει ο εργαζόμενος, είπε ο Μητσοτάκης, εξήγηλε, προανήγγειλε το ξεπάγωμα των τριετιών. Πολύ ωραία, αλλά δεν πάει καλά η βιοτεχνία. Είχαμε και τις πλημμύρες, δεν ξεπαγώνει τίποτα. Τι θα του πεις? Δεν ξέρω πραγματικά. Όλα λάθος. Οι αυξήσεις στο δημόσιο που υπήρξανε, καλώς βέβαια υπήρξανε, ανακοινώθηκαν. Και επειδή είναι το δημόσιο, έγινε. Στον ιδιωτικό τομέα μπορείς να πεις και πλακώνονται τώρα και για το ποιες τριετίες ξεπαγώνουν. Δηλαδή, εγώ που είμαι 30 χρόνια κοντεύω στον ιδιωτικό τομέα, τους ακούω και γελάω. Γιατί. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν προφανώς ιδέα
ιδέα δεν έχουν για το τι επικρατεί στην αγορά εργασίας έξω γιατί από το δημόσιο. Γιατί έχουν εργαστεί πέρα από την πολιτική τους καρέκλα οι περισσότεροι εξ αυτών. Μπορούν να καταλάβουν, εγώ το λέω συνεχώς, ότι ο Χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο σε καμία περίπτωση. Είπες για την επιθεώρηση εργασία. Είχα κάνει ρεπορτάζ και λέγανε δεν έχουν οχήματα, δεν έχουν προσωπικό. Με τα κτέλ, αν έχει μια καταγγελία στο Λιβάδι Ελασσόνα, έπρεπε να πάει με το κτέλ, να ξεκινήσει το πρωί, να πάει να κάνει τον έλεγχο. Πάει δηλαδή μία μέρα, μία επιχείρηση θα έκανε έλεγχο συγκεκριμένο υπάλληλο. Είναι, δεν θυμάμαι, ένα πολύ μικρό αριθμό, 3-4 άτομα για να κάνουν επιθεώρηση. Μα δεν υπάρχουν, είναι αποδεκατισμένοι οι επιθεώρηση εργασία παντού. Οχήματα, ούτε τίποτε. Δηλαδή το τι ψάχνουμε να βρούμε. Γυρνάει και μου λέει ξεπάγωμα τριετιών, γιατί είχε παγώσει το 2012 ω γνωστόν με την οικονομική κρίση και λέει τώρα το ξεπαγώνουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε όμως πες το και στο δικό μας το αφεντικό. Πήγαινε πες το και στον απέναντι. Όχι, καλό είναι το ξεπάγωμα των τριετών. Πολύ καλό είναι, αλλά στην πράξη. Είναι πολύ καλό. Ναι, στην πράξη πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό. Στην πράξη τι γίνεται. Γιατί δεν αφορά το δημόσιο που εκεί έχει στο δημόσιο τον κορβανά, οπότε δώσε, οπότε πάρε. Είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Τον ιδιωτικό τομέα, εκτός από τις πολυεθνικές, από κάποιες μεγάλες εταιρείες που θα το κάνουν αυτό, τους μικρούς, τους μικρομεσαίους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που προσπαθούν να ορθοποδήσουν, θα δώσουν τις τριετίες στον εργαζόμενο. Κάνουμε πλάκα. Πρέπει να δώσει και ένα κίνητρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν να τηρήσουν το ξεπάγωμα των τριετιών. Και όχι μόνο αυτό, πλακώνεται από χθες ο Άδωνης, είναι στα τηλεπαράθυρα και προσπαθεί να εξηγήσει πού θα ισχύσει και πού δεν θα ισχύσει. Τι λέτε, μωρέ. Που στη Θεσσαλία δεν υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν διαλυθεί. Είναι και αυτό. Γιατί εδώ, μα πού να πας, από τη Βόλου, από την βιομηχανική περιοχή, μετά τη Σοκράτου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν αυτή την ώρα. Δεν έχουν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Μου λέγανε χθες, είναι σαν να ξαναφτιάχνουμε ένα σπίτι από την αρχή. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε από τα κουφώματα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό και άλλα πολλά όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σχολίασαν φορείς από τη Μαγνησία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Μαγνησίας. Μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ, η οποία στάθηκε στα όσα εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών, επισημένοντας ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αφορούσαν το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού και αυτό το είδαμε θετικά. Επίσης, είδαμε εξαγγελίες οι οποίες αφορούσαν τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τις φωτιές και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό μέτρο. Όπως επίσης και ο δημόσιος διάλογος που θα ανοίξει για την υποχρεωτική ασφάλιση των ακινήτων, μιας και από εδώ και πέρα αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίζονται. Αυτό όμως που για δεύτερη χρονιά αντιμετωπίζουμε είναι καμία εξαγγελία για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν δίνεται τίποτα αυτό για να στηριχτεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Ανταυτού, ανοίγουν οι τριετίες και αυξάνεται πάλι ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο. Πράγμα που θα αυξήσει το κόστος μας, το κόστος του επιχειρήν. Αυξάνοντας συνεχώς το κόστος του επιχειρήν και μη δίνοντας κανένα κίνητρο, καμία βοήθεια στο μικρομεσαίο επαγγελματία, είναι σαν να τον έχεις βάλει στόχο για να τον εξαφανίζει για κάποιο λόγο. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Επίσης, ακούμε συνέχεια για τη φοροδιαφυγή. Να δούμε αν το πλαίσιο το οποίο θα εξαγγελθεί και οι νόμοι οι οποίοι θα ψηφιστούν θα είναι δίκαιοι και κατά πόσο θα υπάρχει δίκαιη φορολόγηση. Εμείς ζητούμε δικαιοσύνη ανάλογα με το τι μπορεί και το τι έχει ο καθένας. Και με έκπληξή μας είδαμε ότι πάλι είμαστε στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Έτσι όμως η επιχειρηματικότητα δεν βοηθιέται. Θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα και πολλοί από εμάς θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να κλείσουμε. Η κυρία Καναβιτσά πάντως τόνισε ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε σε κάθε περίπτωση να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την κυβέρνηση για να ενισχυθεί το επιχειρήν. Την ακούσαμε την πρόεδρο της ΟΕΒΕΜ, των Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να υπάρχουν το ξεπάγωμα των τριετιών. Λογικό δεν είναι αυτό που είπε. Τι είναι παράλογο, λογικό εντάξει. Δεν είναι να το κάνω, αλλά δώσουμε και εμένα κίνητρα. Μην με κυνηγάς για να βάλω λουκέτο. Εδώ τους αναγκάζω να βάζουν λουκέτο με κάθε τρεις και λίγο κάτι ζητάνε. Να μα αν ισχύσουν για ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία όλο όσο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός,
Πολύ απλά θα την κλείσει την επιχειρήση, γιατί δεν θα αντέξει να δώσει ούτε τριετίες ούτε τίποτα από όλα αυτά που λέει. Αν και αύξηση του μισθού κτλ. Αν όμως στηρίξει, αν όμως δώσει κίνητρα, έτσι. Αν όμως έχει φοροαπαλλαγή, αν όμως του δώσει και ένα πρόγραμμα, τον εντάξει ένα πρόγραμμα που να επεκτείνει την επιχείρησή του, να πάρει και έναν υπάλληλο, να εργαστεί περισσότερο, να κάνουν ανακαινήσεις, να κάνουν πολλά πράγματα. Το επιχείρημα θα μας δώσει στην Ελλάδα, αν το καταλάβουν κάποια στιγμή βεβαίως. Είναι πολλά, είναι πολλά. Τώρα όλα πρόχειρα τα λένε, χωρίς να σκέφτονται και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εντάξει, θες να κάνεις ένα μέτρο. Σωστό, είπαμε, σωστότατο είναι. Αλλά δες όμως, μπορούν, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Στο δικό τους μικρόκοσμο όλα γίνονται. Γιατί καλά, ναι. Σε έναν ιδεατό κόσμο, γιατί σε αυτόν ζούνε, όλα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί έχουν στερηθεί κανένα μισθό. Έχουν στερηθεί κανένα μισθό οι ίδιοι. Έτσι. Τι έχουν πάθει, δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Τι προβλήματα έχουν αυτοί, βρε Ειρήνη μου. Mm-hmm. Σκάνε δηλαδή το κεφάλι τους αν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, αν έχουν να πληρώσουν το τηλέφωνο, αν έχουν βενζίνη να βάλουν στο αυτοκίνητο. Αν σταθούν, χθες πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και έπαθα σοκ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και πολλά. Να πούμε και ένα μπράβο σούπερ μάρκετ. Στηρίζουν πάρα πολύ τη Θεσσαλία. Πάρα πολύ όμως. Άλλος 10%, άλλος 20%. Υπάρχει ένα μάρκετ που αν ψωνίσεις 50 ευρώ, σου δίνουν 25 ευρώ ένα κουπόν για τις επόμενες αγορές, δηλαδή σαν να πληρώνεις τα μισά. Πολύ σημαντικό, έχει ουρές. Ο κόσμος δηλαδή είναι σε απόγνωση, είναι σε απόγνωση. Και μετά αυτό σου λέω ότι ο χορτάτος δεν μπορεί να σε καταλάβει. Τι να καταλάβουν τώρα οι χορτάτοι και στα υπουργεία, μπορούν να μας καταλάβουν. Θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Καταφθάνει εντός ολίγου στο επιμελητήριο Μαγνησίας ο πρόεδρος όλων των επαγγελματιοβιοτεχνών της χώρας και ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Έρχονται εδώ στο παλιό λιμεναρχείο να δουν τις πληγήσεις περιοχές και φυσικά θα τοποθετηθούν και για όλα όσα συζητάμε σήμερα αυτή την ώρα, γιατί πραγματικά φαντάζουν παράξενα όλα όσα ακούγονται από το στόμα του Πρωθυπουργού, την ώρα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως λες και εσύ, δεν υπάρχουν αυτή την ώρα. Πολλές. Έχουν αφανιστεί. Είχες δίκιο για τον κύριο Παπά που μας έλεγες. Λέει τώρα η είδηση ότι εντός ολίγων λεπτών ανακοινώνει ο κύριος Παπάς επίσημα και πλέον τη στήριξή του. Το περιμέναμε, δεν στον κύριο Κασελάκη. Βγήκε ρε παιδί μου. Ναι, δεν αποτελεί έκπληξη. Ο κύριος Παπάς δεν αποτελεί. 8,68 είχε λάβει ο κύριος Παπάς. 12.787 ψήφους πήρε. Αν πάρει αυτούς ο Στέφανος, πάρει και τους δικούς του. Τα συγχαρήκια να πούμε. Εντάξει, σου λέω τώρα κάποια πράγματα φαίνονται από μακριά. Τι να πούμε, εντάξει. Mm-hmm. Όταν ήταν μικρό παιδί, έλεγε χθες ο μπαμπάς Κασελάκης, όταν ήταν μικρό παιδί, στο παιδικό του δωμάτιο απ' έξω, ναι, άλλα βάζουν αρκουδάκια, άλλα βάζουν καρδούλες, αυτός είχε βάλει μία ταμπελίτσα και λέει μπαίνετε στο δωμάτιο του Πρωθυπουργού. Όταν ήταν μικρό παιδί. Το κρατάμε αυτό, γιατί νομίζω ότι θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Ξέρεις τι λέει ένας φίλος μόμους. Ας κρατήσουμε μικρό Κασελάκι. Σωστό κι αυτό. Περίμενε λοιπόν. Σωστό κι αυτό. Να τα δούμε όλα. Γιατί όλα φαίνονται στην πράξη. Τώρα, ό,τι λέμε, θα φανεί κι αυτό τι μπορεί να κάνει. Εμείς εδώ σας καλημερίζουμε για σήμερα. Να έχετε μία ήρεμη ψυχολογικά ημέρα. Ό,τι και να ακούσετε από τους προύχοντες, μην ευριάσετε. Εγώ έχω πάθει πλέον να κάνω αυτή την συμβουλή στον εαυτό μου δίνω, αυτή τη δουλειά. Από το ένα να μπαίνουν, από το άλλο να βγαίνουν, γιατί νεύρο στο νεύρο δεν θα μας βγει σε καλό. Ψυχραιμία, δεν θα μας βγει σε καλό. Ψυχραιμία, ηρεμία και μια χαρά. Και αυτό έτσι. Που λέμε καλημέρα, να είναι καλημέρα. Το ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδος, εδώ για όλες τις ειδήσεις. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα.